δεν θέλω να δανειστώ τη χώρα μου για να πω ότι είμαι ευεργέτης της, αλλά τελικά, χωρίς να το καταλάβω, είμαι. Τα παλιά πράγματα είναι λίγο παρεξηγημένα λόγω της παλαιότητάς τους. Η παλαιότητα όμως δεν είναι κάτι κακό. Πάντα θα ήθελα να ασχοληθώ με project όπως πιθανόν μια φυλακή, ένα μοναστήρι. Ξεκινήσουμε την εκπομπή μας λίγο διαφορετικά. Κατεβήκαμε βόλτα στο μοναστηράκι στην πλατεία Αβυσσινίας, το γνωστό ίσως σε κάποιους Ιουσουρούμ. Η αγορά της πλατείας Αβυσσινίας υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και κρύβει πραγματικούς θησαυρούς. Εδώ θα βρείτε έπιπλα, αντικείμενα, διακοσμητικά από πάρα πολλά χρόνια πριν. Διαφορετικών τάσεων, στυλ, τεχνοτροπιών, υλικών. Πράγματα από πραγματικά πολύ καλά υλικά, ιδιαίτερης ομορφιάς, που μπορούν να διακοσμήσουν και να στολίσουν από το πιο ακριβό και βαρύ διακοσμητικά σπίτι μέχρι το πιο minimal και το πιο οικονομικού budget. Για να δούμε τι θα βρούμε. Πάμε σε ένα μαγαζί που θα δείτε πώς μεταμορφώνονται τα παλιά έπιπλα που μπορεί να νομίζετε ότι είναι για πέταμα. Παντελή μου, εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά θέλω να μας δείξεις παλιά πράγματα, παλιά έπιπλα που τα έχεις αλλάξει και τα έχεις μεταμορφώσει. Αυτή εδώ η καρέκλα, πολυχρώναμα, η οποία ήταν σε ένα πολύ απλό ύφασμα, ένα πολύ απλό λούστρο και έγινε δεκαπαρισμένη. Με δερματίνη, με καμπαρά και άλλαξε τελείως το στυλ της. Είναι ακριβή η λύση αυτή, είναι ακριβό το να μεταμορφώσει κάποιος ένα παλιό έπιπλο. Το δεκαπάρισμα ή το ηλάκα κτλ. Είναι σε πολύ λογικές τιμές. Αυτό το υπέροχο κομμάτι εκεί, Παντελή, τι είναι? Αυτός είναι ένας κυριανός μπουφές, ο οποίος όταν τον πήραμε ήταν... υποδιάλυση. Ακριβώς και λίγα λέμε. Και έχει γίνει αυτό, το οποίο έχει γίνει ένα λευκό ντεκαπέ με ελαφριά παλαίωση και έχει βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ένα φανταστικό έπιπλο που εγώ το βλέπω πολύ εύκολα σε ένα νησιώτικο σπίτι και όχι μόνο, ακόμα και σε ένα σπίτι με βιομηχανικό design, απίστευτα minimal, που μπορεί να είναι όλο τσιμεντοκονίες και πολύ αυστηρές γραμμές και χρώματα, θα έκανε διαφορά. Που βρισκόμαστε, εκτός από φοβερά έπιπλα παλιά, έχει και τρομερά αντικείμενα. Πορσελάνες, κρύσταλλα, παλιά σίδερα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από διακοσμητικά. Ας ρίξουμε μια ματιά. Βασίλη, χαίρετε. Καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Τι ωραία πράγματα έχεις φέρει. Κατά καιρούς... Τι είναι αυτά τα φοβερά φωτιστικά? Αυτά είναι μια συλλογή, λάμπες παλιές, 19ος. Ναι. Το ωραίτερο κομμάτι, το αριστούργημά μας εδώ πέρα. Είναι πέρα. Μαγιόλικη λάμπα. Και είναι σίδερο με μαντέμι. Και δίπλα. Και δίπλα είναι με οπαλίνα και δεσίματα μπρούτζα με χρυσό, φύλλο χρυσό. Αυτό είναι ένα σετ από μουράνο μπλε με χειροποίητη δουλειά
μπροστά σε όλη τη ζωγραφική που βλέπεις. Έχει βρεθεί σε ελληνικό σπίτι, είναι ξενόφερτο βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Στην πλατεία Αβυσσινίας έχει πολλά πράγματα με πολλή ιστορία, πολλή παράδοση, κουβαλάνε. Είναι ακριβά. Γιατί υπάρχει και ένας μύθος ότι οι αντίκες είναι λίγο τσιμπημένες. Ήταν έτσι. Όταν υπήρχε. Εδώ γίνεται ένα τρελό πάρτι. Έτσι. Τώρα έχουν ισορροπήσει τα πράγματα. Τα παλιά πράγματα είναι λίγο παρεξηγημένα λόγω της παλαιότητάς τους. Η παλαιότητα όμως δεν είναι κάτι κακό. Σημαίνει ιστορία, ιστορία γραμμένη πάνω τους. Και να ξέρετε ότι τα περισσότερα αντικείμενα φτιαγμένα στο παρελθόν έχουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες και αξία και υλικά. Θέλει λίγο φαντασία για το που θα τα τοποθετήσετε στο χώρο σας, στο περιβάλλον σας, όποιο στυλ κι αν είναι. Είτε διακοσμητικά είτε και χρηστικά. Δώστε τους μια ευκαιρία, την αξίζουν. Μας πεις, επειδή έχεις διαφορετικά πράγματα εδώ στην πλατεία Αβυσσινίας, στο Yusu Room, είναι το λίγο προσπαθώ. Διαφορετικό το στυλ. Τι πράγματα είναι αυτά που έχεις εδώ? Τα πράγματα που επιτοπλίσουν είναι γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, είναι όλα από έξω, δεν είναι από την Ελλάδα, τίποτα από τα πράγματα μου εδώ. Χρονολογίες? Είναι από το 1860 και πάνω. 1860 και πάνω. Μάλιστα. Αυτό ας πούμε εδώ πέρα το έπιπλο είναι αυτή τη εποχή, 1860. Μάλιστα. Πολλά πράγματα και διαφορετικά. Βέβαια. Τα προτιμάει ο κόσμος. Διάφορες εποχές. Όπως? Art Deco, Art Nouveau, Louis Kess, Louis Philippe. Υπάρχουν πάρα πολλές εποχές. Τα αγοράζουν μόνο σπίτια που είναι έτσι βαριάς διακόσμησης, κλασικής διακόσμησης και αισθητικής ή και μοντέρνα. Όχι, και μοντέρνα σπίτια. Και μοντέρνα σπίτια, γιατί συνδυάζονται τα παλιά με τα καινούργια. Με τα καινούργια. Μπορεί να είναι κάτι, ένας χώρος minimal και βάζουν ένα κομμάτι. Ένα μέσα. Βαρύ έπιπλο ταιριάζει σε ένα σπίτι που είναι με πιο καινούργια, με πιο μοντέρνα πράγματα. Το πιο παλιό κομμάτι εδώ μέσα ποιο είναι? Αυτό εδώ είναι μπαρόκ. Το έπιπλο. Μάλιστα. Είναι 1800 περίπου. Αυτό εδώ είναι το 1800. Ναι. Απίστευτο. Και είναι σε τέτοια κατάσταση. Όταν αγαπάς ένα έπιπλο, όλοι το προσέχουν. Και αυτοί που το είχαν και εμείς. Και τη σόμπα είδα αυτή, η οποία είναι εκπληκτική. Εκπληκτική. Και αυτή είναι φαγιάνς και είναι εποχή Art Nouveau. Μάλιστα. Φανταστικά πράγματα. Και κρύσταλλα βλέπω. Αυτό εδώ εγώ έχω έρωτα. Αυτό είναι Art Nouveau. Να φύγω. Πάρα πολύ ωραία. Πλατεία Αβυσσινίας γεμάτη πολύ ωραίες ιδέες και εικόνες από απίστευτα πράγματα για αντικείμενα που είδα. Πάμε όμως να δούμε τι μας είπε ο Λάκης Γαβαλάς. Ένας άνθρωπος μοναδικός, ιδιαίτερος. Ένας άνθρωπος που ό,τι και αν κάνει, όσο ακραίο και αν είναι, το υποστηρίζει πάντοτε με άποψη, στυλ και με καλή διάθεση. Καταρχήν θέλω να σε καλωσορίσω και να σου πω ότι η Άνοιξη νομίζω ότι γραφόταν με α, όμικρον γιώτα και ήτα. Αλλά τώρα θα την αλλάξω και θα πω ότι λέγεται Σύση Πιτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είσαι στο χώρο μου τον ανακαινισμένο. Και είναι υπέροχος πραγματικά, πολύ ιδιαίτερος. Θα σε ρωτήσω και γι' αυτό. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι η όθηση στη ζωή μου ήταν το θάρρος μου αρχικά, το θράσος μου στη συνέχεια και στο τελείωμα το κουράγιο μου. Αυτές οι τρεις λέξεις με έχουν κάνει να κάνω όλη αυτή την πορεία που έκανα. Πες μου για τη μίσή σου σε αυτόν τον χώρο, την ενασχόλησή σου με τη μόδα. Ήταν η αντίδραση γιατί ο μπαμπάς είχε μια δουλειά που ήταν πάρα πολύ ανδρική. Δηλαδή είχε εργοστάσιο, μηχανουργείο, πολλούς εργάτες, πολλή μουτζούρα, πολλά γρέζια, πολλά τέτοια. Και εγώ αυτό όλο το μετέτρεψα σε τέχνη. Δηλαδή, ας πούμε, τα ρινίσματα του σιδήρου και ειδικά του Μπρούντζου που έκανε για να κάνει τα μπουλόνια και τα λοιπά σαν ανταλλακτικά για τα μηχανήματα κοπής μαρμάρων που έφτιαχνε. Βαριά, εγώ τα έβλεπα, βαριά βιομηχανία. Ναι, εγώ τα έβλεπα σαν κάτι, σαν κόσμημα, σαν κάτι art.
Έπειτα μου άρεσε να κάνω θόρυβο και άρχισα να τον κάνω με τα παπούτσια μου που έβαζα πέταλα στα παπούτσια από όταν ήμουν 11 χρονών. Πίστευτο. Πού να ξέρω ότι μετά θα φοράω το Tom Brown σήμερα που έχουν πέταλα. Και έτσι γνώρισα τους σχεδιαστές, οι οποίοι μου είπανε, όταν εγώ τους έλεγα, μα ξέρετε, αν η φούστα ήταν λίγο πιο ανοιχτή, θα είχε πιο πολύ αέρα. Αν το μπούστο ήταν λιγάκι πιο έτσι, θα δείχναμε κάτι διαφορετικό. Και έτσι έγινε. Και αυτοί μου είπαν, α, έχεις άποψη, οπότε πρέπει να συνεργαστούμε μαζί. Και ξεκινήσαμε τον Νικόλα Τρουσάρδη, που τότε ήταν ο πρίγκιπας της μόδας. Μετά πήγα στον Τρελό Μοσκίνο, στην πολύ σοβαρή κυρία Μαριούτσα Μαντέλη με το όνομα Κρίτσια. Και έπειτα πήγα στους Ντόλτζε και Καμπάνα, που εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι παιδιά μου. Γιατί εγώ τους μεγάλωσα μαζί με κάποιους άλλους στη μόδα. Μετά μπήκα στον Louis Vuitton τον Νίκο και μετά βεβαίως με κράτησε η Hermès που έκανα 4 τσάντες. Γι' αυτούς σχεδίασα και πάει λέγοντας. Ωραία. Στην Ελλάδα η επιστροφή. Κοίταξε, εγώ πάντοτε αγαπούσα την Ελλάδα και η ζήλια το ότι υπήρχε ένα Μιλάνο, μια Ρώμη, ένα Παρίσι και ένα Λονδίνο που ήταν τόσο διάσημα, είπα γιατί να μην κάνουμε και την Ελλάδα. Δεν θέλω να δανειστώ τη χώρα μου για να πω ότι είμαι ευεργέτησης, αλλά τελικά χωρίς να το καταλάβω είμαι. Και τελευταία, ένας συνάδελφος που δεν θέλω να πω το όνομα, πολύ γνωστός που έχει σπουδάσει στην Ιταλία, μου είπε ότι μετά τη Μελίνα Μερκούρη, που ήταν πολύ μεγάλο για μένα, όταν πηγαίνεις έξω, για το Λάκη Καβαλά μιλάνε. Ίσως επειδή είχα και αυτή την περιπέτειά μου, που όπως έγραψε και η Ιταλική Vogue, αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να του στήσετε τα 30, όχι να τον πάρετε στη φυλακή. Όταν γύρισες, ήταν πιο δύσκολο εδώ από ότι έξω, ή σε αποδέχτηκαν? Εδώ ήταν δύσκολο κάτι, ναι. Δηλαδή, εμείς νομίζω ότι έπρεπε να γιορτάσουμε τις Αγίες Εκατερίνες τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Με την έννοια της Κατίνας όμως. Εύκολα. Της Κατίνας. Αλλά δεν το βάζα κάτω. Έλεγα, ρε παιδί μου, όλοι οι άνθρωποι εκπαιδεύονται. Δηλαδή, ξέρεις τι άκουγα όταν πρώτο ήρθα? Ότι εμείς ήμασταν σκλάβοι στους Τούρκους τόσα χρόνια και γι' αυτό αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω τι θα πει αυτό. Μια στο στόμα σου. Ναι, δηλαδή συνέχεια με τους Τούρκους είχαν μία. Εμονή. Ναι, και μια δικαιολογία ότι ναι, γι' αυτό δεν προοδεύουμε. Ναι. Ωστόσο λοιπόν τα μπουζούκια και όλα αυτά και τα λοιπά, μια χαρά πηγαίνουν και νομίζω ότι θα πηγαίνουν. Γιατί η Μούντζα, τον Άρε Μαλ***, τα μπουζούκια, το πέταγμα με μανία των λουλουδιών είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Έλληνα. Από πού έχεις πάρει και εξακολουθείς και παίρνεις αντλή στην έμπνευσή σου? Ας πούμε, οι πιο δημιουργικές σου φάσεις, περίοδοι, ήρθαν μετά από τι, πώς προέκυψαν? Να σου πω την αλήθεια. Εκεί που νομίζω ότι πέφτω και τελειώνω, εκεί γίνεται μια δημιουργία και ένα φλασάκι. Φίνακας, απιστάκτης. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Δεν ξέρω, μήπως θέλω να είμαι στη Χαβάη, σε καμιά παραλία, αφού με φίνικα, να με σκένει και να ξανά. Και εκεί σε βλέπω. Ναι. Με το όλο. Αλλά είπανε Get Lucky, το τραγούδι Get Lucky, που λέει Like the legend of the Phoenix. Ναι. Our endings and beginnings. Αυτό λέει και τη δική μου ζωή. Like the legend of the Phoenix. Our ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Λοιπόν, αρχιτεκτονική, interior design, εσωτερική αρχιτεκτονική για διακόσμηση, μόδα. Επηρεάζουν το ένα το άλλο. Πάρα πολύ. Και μουσική. Δεν και βάλαμε. Μουσική. Γιατί αγαπώ και τη μουσική. Και οι τέχνες γενικότερα. Αλλά τελικά, τι επηρεάζει πιο πολύ το άλλο? Τι ξεκινάει? Ποιο δίνει το ερέθισμα στο άλλο? Ποιο ακολουθεί πιο πολύ το άλλο? Αυτό που ακολουθούν από 5 χρονών παιδιά μέχρι 80 χρονών νομίζω ότι είναι η μουσική. Δηλαδή το παιδί των 5 χρονών ακούει τα στριγκλίσματά του, οπότε εμπεντώνει στο αυτί του το τι πρέπει να ακούει. Μετά περνάει στη μουσική. Έπειτα είναι το φαγητό, η διασκέδαση και μετά είναι το ρούχο. Το ρούχο είναι τελευταίο. Οπότε η μόδα επηρεάζεται από όλα τα προηγούμενα. Έχεις περάσει και στο fashion και στο interior μέσα από αρκετά χρόνια αλλαγών. Πιστεύεις ότι είναι καθαρά θέμα ταλέντου ή είναι και άλλα είναι πράγματα? Είναι ταλέντου, αλλά ό,τι έχω κάνει, για να μην έχω και την απόλυτη ευθύνη, δεν είναι παρθενογένεση. Δηλαδή, ας πούμε, έχω το ένστικτο να ψάχνετε σε διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά βγήκα να είμαι εγώ διαφορετικός, γιατί οι άλλοι δεν τολμούν. Για να καταλάβεις, όταν πάω σε έναν χώρο και πρόκειται να κάνω, να φτιάξω κάτι δικό μου και μου λείπουν τα φώτα, πήγαινα λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Mm-hmm. Στη Γαλλία θες, στην Αγγλία θες, στο Ψηρή θες, οπουδήποτε. Μπαίνω μέσα και κοιτάζω μόνο φώτα. Την άλλη φορά μου λείπει το τραπεζομάντιλο. Μπαίνω μέσα και κοιτάζω μόνο το τραπεζομάντιλο. Δεν με νοιάζει τι έχει γύρω-γύρω. Αυτό μόνο. Είναι και μια έρευνα λοιπόν. Ναι, αυτό κάνω μια έρευνα και τη φιλτράρω και τη βάζω. Μετά κάνω το patchwork μου αυτό το πράγμα, το puzzle μου, το βάζω
Και έτσι ξεκινάω να κάνω την επόμενη μου κίνηση. Έχουμε ταλέντα. Πολλά. Έχω τύχει όμως στην πορεία με το που βλέπουν ότι έχουν κάποιο ταλέντο. Κάποιος τους παίρνει και αρχίζει να τους δίνει, να τους βάζει λουράκι, να τους βάζει ένα μπεκλιμπίδι. Πες ότι είναι δηλαδή ένα ζωάκι, γιατί το ταλέντο στην αρχή πρέπει να αισθάνεται και λίγο ζώο, να το μεταχειρίζονται κάπως, να το διθασέψεις. Αυτά λοιπόν αρχίζουν μετά και δαγκώνουν κατευθείαν. Και του λέει: μην δαγκώνεις, εγώ για καλό το κάνω. Θα σε πάω στο πάρκο, θα κάνω. Όχι, όχι, και αρχίζει και δαγκώνει. Άρα λοιπόν τα ταλέντα κάπου χάνονται στην πορεία. Είσαι υπέρ των διαχωρισμών στα στυλ ή θεωρείς ότι πρέπει να το φέρουμε στα μέτρα μας, να δανειζόμαστε στοιχεία που μας ταιριάζουν? Ρωτάς λάθος άνθρωπο, θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ είμαι σύγκλη, μένω μόνος μου, οπότε μπορώ να κάνω πράγματα που ευχαριστούν τη μοναχικότητά μου. Όμως θα σου πω ότι αυτό που συνιστώ στους φίλους μου, εάν δηλαδή έχουν, είναι άτομα με οχλαγωγία, δηλαδή έχουν πολλούς γύρω τους κτλ., θα μπορούν να κάνουν ένα σπίτι όσο γίνεται πιο αφαιρετικό, γιατί κάποιος θα σου φέρει κάτι. Αν όμως είσαι άνθρωπος πιο μοναχικός, πρέπει εσύ να το γεμίσεις. Δηλαδή να βάλεις και μία Louis καρέκλα μέσα και μία κουρτίνα, ξέρω εγώ κάπως. Άρα δεν Τον πανέμορφο χώρο, τον ανανεωμένο, έτσι, τον ιδιαίτερο, με πολύ ιδιαίτερο στυλ και πολλά ροκ, να το πω αναρχικά, ναι, να το πω στοιχεία. Αναρχικά στοιχεία, να το πω, ναι, αναρχικά. Είναι αυτό, σαν να μπήκανε 5-6 καλλιτέχνες μέσα. Φαντάζομαι ότι το έχεις επιμεληθεί μόνος. Το έχω επιμεληθεί με τον Διονύση, ένα παιδί που τον ξέρω χρόνια, είναι ένας που έχει πολύ τρελές ιδέες και είναι πολύ διαστραμμένο με την καλή έννοια μυαλό. Είπαμε την αρχική ιδέα και από εκεί πέρα βάλαμε κάποια πράγματα, ζωγραφίσαμε ακόμη και κάποιες τσάντες και κάποια πατώματα. Μετά τα άφησε αυτός ατελείωτα, αλλά και αυτό μου αρέσει γιατί υπάρχει μια αλητεία που περιφέρεται εδώ μέσα. Δεν ήθελα τον καθοσπρεπισμό που πια δεν υπάρχει ή αν θέλεις εξηλαιώνει την αλητεία. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει αλητεία στη ζωή. Κερδίστε ένα διπλό κρεβάτι London και στρώμα Advance συνολικής αξίας 2.300 ευρώ από τη MediaStrom. Στείλτε LS και NO ονοματεπώνυμο στο 54529. Κερδίστε ένα διπλό κρεβάτι London και στρώμα Advance συνολικής αξίας 2.300 ευρώ από τη MediaStrom. Στείλτε LS και NO ονοματεπώνυμο στο 54529. Υγεία, καλή ψυχολογία, φυσική κατάσταση και ομορφιά είναι μερικές από τις ευεργετικές επιδράσεις του ύπνου στη ζωή μας. Εσείς ακόμα αναρωτιέστε? Ο ύπνος είναι ο άρχοντας όλων των θεών και όλων των ανθρώπων, σύμφωνα με τον Όμηρο. Είναι μια φυσιολογική κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός μας αναζωογονείται και επαναφορτίζεται καθημερινά. Μετά το οξυγόνο και το νερό, ο ύπνος αποτελεί τη σημαντικότερη και πιο βασική ανάγκη για την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου. Για να είμαστε υγιείς, πρέπει να κοιμόμαστε καλά. Ξέρουμε ότι αυτό που πραγματικά έχουμε όλοι ανάγκη είναι η ευεξία και η ενέργεια μέσα στη μέρα μας. Από το πρωινό ξύπνημα μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψουμε στο στρώμα μας, είναι ζωτική σημασία να διατηρήσουμε την ενεργητικότητα και τις δυνάμεις εκείνες που θα μας βοηθήσουν να είμαστε αποδοτικοί. Τα ωφέλη του ύπνου όσον αφορά τη φυσική μας κατάσταση είναι ότι βελτιώνει τη μνήμη, μειώνει το στρες και αυξάνει την παραγωγικότητα, τονώνει το ανασωπητικό μας σύστημα, κρατά την καρδιά μας υγιή, μειώνει τον κίνδυνο για κατάθλιψη, ρυθμίζει το μεταβολισμό και βελτιώνει τη σεξουαλική ζωή. Δεν υπάρχει πιο πολύτιμο καλλιντικό από τον ίδιο τον ύπνο. Στην αρχή του νυχτερινού μας ύπνου, δηλαδή του βαθύ ύπνου, του λεγόμενου και ως beauty sleep, εκκρίνουμε τις απαραίτητες ορμόνες για την αναδόμηση των μυών και των οστών. Ο ύπνος μας χαρίζει ένα λαμπερό δέρμα μέσω της ανανέωσης των κυττάρων και παραγωγής κολαγόνου και αναπληρώνει τα αποθέματα ενέργειας του οργανισμού απαραίτητα για την καλή κυκλοφορία του αίματος και την καταπολέμηση των μαύρων κύκλων. Ο ύπνος μας ομορφαίνει. Το ΜΕΧ Παιανίας υποδέχθηκε στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του το 100% Hotel Show για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η έκθεση διήρκησε από τις 8 έως τις 10 Φεβρουαρίου. Απευθυνόταν στις ανάγκες ενός σύγχρονου ξενοδόχου, στους επαγγελματίες τουρισμού, καθώς και στις εταιρείες που ασχολούνται άμεσα ή έμεσα με αυτόν. Η δεύτερη έκθεση, η Χορέκα, που εδώ και 9 χρόνια οδηγεί επίσης τη βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών του τουρισμού, φιλοξένησε φέτος πάνω από 500 εκθέτες. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo την περίοδο από 7 έως 10 Φεβρουαρίου.
Στην Αθήνα και πάλι, το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι τις 16 Μαρτίου μια επιλογή φωτογραφιών του καλλιτέχνη Μάσιμου Λίστρη. Η έκθεση περιλαμβάνει τις εικονικές του προοπτικές για τα μπαρόκ παλάτια, τους νεοκλασικούς χώρους και τις αναγεννησιακές βιβλιοθήκες. Ο φωτογράφος, που έχει ως έδρα του τη Φλωρεντία, φωτογραφίζει τον κλασικισμό εδώ και πολλά χρόνια, ανακαλύπτει εκ νέου τους ιστορικούς χώρους και μας καλεί να τους εξετάσουμε με μια πιο φρέσκια ματιά. Αλλάζοντας λίγο θέμα και διάθεση, προχωράμε στην Κίνα. Το αρχιτεκτονικό γραφείο UA Studio, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την περιοχή Σεν Γιάνγκ, σχεδίασε έναν σύγχρονο ουρανοξύστη. Πηγή της έμπνευσής του αποτέλεσε το μπουμπούκι ενός λουλουδιού. Γι' αυτό και έδωσε στο δημιούργημά του την ονομασία Νέο Λουλούδι. Ο αρχιτέκτονας Διονύσης Οτοβίκης, αφού ταξίδεψε κυριολεκτικά σε ολόκληρο τον κόσμο, κατέληξε στην Αθήνα, στείνοντας το δικό του χώρο με τη δική του ιδιαίτερη ματιά. Τον προσεγγίσαμε για να μοιραστεί μαζί μας τις αρχιτεκτονικές και όχι μόνο ανησυχίες του. Ο Διονύσης Οτοβίκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Από το 1991 έως το 1996 σπούδασε αρχιτεκτονική στην Architectural Association στο Λονδίνο με καθηγητές τους David Rush, David Turnbull και την Kisa Kawakami. Ταυτόχρονα ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική και την Ισλανδία, όπου και ολοκλήρωσε τη διπλωματική του εργασία, αποσπώντας το δεύτερο βραβείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το 1997. Το 2004 ίδρυσε τη Διονύση Οτοβίκης ΑΕ, δηλαδή την εταιρεία πίσω από το Project Workshop, πραγματοποιώντας έτσι μια επιθυμία πολλών ετών. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το χώρο που βρισκόμαστε και τι σημαίνει για έναν αρχιτέκτονα ο χώρος της δουλειάς του? Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα τουλάχιστον, γιατί ακριβώς είναι αυτό που βιώνεις. Και ό,τι βιώνεις είναι το πιο σημαντικό στη ζωή. Άρα, ο χώρος σου είναι το πρώτο εργαλείο που έχεις για να δοκιμάσεις πρώτα απ' όλα εσύ ο ίδιος. Αν αυτά που θεωρείς, σκέφτεσαι και πράττεις είναι σωστά ή είναι αυτά που θα ήθελες εσύ να εκφράζουν. Σε έναν χώρο που έχει έντονα καλλιτεχνικά στοιχεία, πόσο δύσκολο είναι να τον παντρεύετε με τη λειτουργικότητα? Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Η χρηστικότητα από μόνη της είναι κάτι άχρηστο. Δηλαδή, τι να κάνω κάτι το οποίο είναι στο σωστό ύψος, στη σωστή διάσταση, όταν δεν μου προκαλεί κανένα συνέστημα, καμία συγκίνηση. Δηλαδή για μένα ένα τζάκι δεν είναι ένα τζάκι, που ένα κουτί ας πούμε που απλώς βάζουμε ξύλα για φωτιά. Είναι ένα σύμβολο, είναι μια έννοια η οποία χρησιμοποιείται για να τονίσει άλλα πράγματα. Το ίδιο και ένα μπαλκόνι, δεν είναι απλώς ένας χώρος όπου απλά βγαίνουμε να πιούμε τον καφέ μας, αλλά μπορεί να είναι ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο, δημιουργεί ένα διάλογο του κτηρίου με την κοινωνία, με αυτόν που το βλέπει απ' έξω, με το περιβάλλον και με αυτόν που το βιώνει από μέσα. Είναι συχνό φαινόμενο να προσπαθεί ένας αρχιτέκτονας που έχει ένα προσωπικό στυλ να το περάσει στους πελάτες του. Εσείς πού τοποθετήστε πάνω σε αυτό? Επειδή θεωρώ αυτό που είπαμε πριν ότι τα έργα πρέπει να περιέχουν σκέψη και συνέστημα, αυτό γίνεται σε συνδυασμό με τον πελάτη. Άρα εγώ με τον πελάτη βγάζουμε ένα καινούριο πράγμα. Δεν είναι ότι εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου και έρχεται κάποιος και το αγοράζει. Πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και δεδομένων για να μπορέσει να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο Διονύσης Οτοβίκης βιώνει την αρχιτεκτονική σαν συνέστημα, σαν μια χρονική διάσταση που βοηθά τον άνθρωπο να ενωθεί με όσα τον κάνουν να νιώθει ελεύθερος. Ποιο είναι όμως το πραγματοποιεί το όνειρό του? Θα έλεγα ότι ονειρεύομαι να χτίσω ένα σπιτάκι που πάντα ήθελα να χτίσω, ένα μικρό πράγμα, μια επέμβαση μέσα σε ένα δάσος. Αλλά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό επίσης, ότι μέχρι τώρα ό,τι έχω κάνει έχω καταφέρει να εκφράζομαι και δεν αισθάνομαι στερημένος με αυτήν την έννοια. Αλλά πάντα θα ήθελα να ασχοληθώ με project όπως πιθανόν μια φυλακή ή ένα μοναστήρι ή πράγματα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι. Γιατί φτάνουμε και ποια είναι η έννοια των άκρων σε μια κοινωνία ή στα πράγματα. Υπάρχουν πολλές ανάγκες που μπορούν να εξυπηρετούν πέρα από την καθημερινότητα και την διαβίωση κτλ. Είναι πολλές ανάγκες. Όταν ξεκινούσατε, όταν σπουδάζατε στην αρχιτεκτονική, πού φανταζόσασταν τον εαυτό σας? Αισθανόμουν τότε, μάλλον να πω, ότι ήθελα να κάνω τον κόσμο πιο ευαίσθητο, να δώσω μια άλλη τύπου ευαισθησία. Ενώ τώρα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι κυρίως να υπάρχει μια συνειδητοποίηση στα πράγματα. Και το πιο τρελό σας όνειρο? Δεν έχω όνειρα αυτού του τύπου πλέον. Γιατί? Δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι τα όνειρα χτίζονται κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα που ζω και δουλεύω, χτίζω πάνω στο όνειρό μου. Πολύ όμορφο αυτό που μας λέτε. Και έτσι τελειώνω και τη μέρα μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάθε βράδυ θέλω, όταν πηγαίνω για ύπνο, να αισθάνομαι ότι υπηρέτησα το όνειρό μου.
Λοιπόν, και όπως έτσι θετικά θέλετε να τα βλέπετε, πώς βλέπετε το μέλλον? Θεωρώ ότι για μένα η κρίση είναι... Θα ακουστεί περίεργο, αλλά το θεωρώ ευλογία που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική μας ευκαιρία για να αναδιατυπώσουμε πώς θέλουμε να ζούμε και ποια θέλουμε να είναι η Ελλάδα που φανταζόμαστε. Πιστεύετε ότι δίνει έτσι τροφή στη δημιουργία, ναι, η δύσκολη κατάσταση? Εγώ πιστεύω πάρα πολύ, ναι. Γιατί σε βοηθάει να πας στην ουσία των πραγμάτων. Δεν χρειάζεται περιττά πράγματα πλέον. Η Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης του Διονύση Σωτοβίκη περιλαμβάνει έργα σημαντικών δημιουργών που κατόρθωσαν να βρίσκονται στο προσκήνιο της πρωτοπορίας σε όλη την πορεία τους. Αυτό είναι ένα έργο του Νίκο του Κεσανλή, το οποίο βγήκε μέσα από μια συζήτηση και επαφή που είχα μαζί του τότε, όπου ουσιαστικά είναι ένας μουσαμάς, όπου προβάλλονται πάνω του οι σκιές από διάφορα αντικείμενα και οι σκιές αυτές χορεύουν με τους ήχους. Δηλαδή, ανάλογα με την ένταση της μουσικής, της φωνής ή οτιδήποτε, αλλάζουν και οι σκιές. Έχετε σκεφτεί πόσο σημαντικό είναι να καθόμαστε άνετα στον καναπέ μας? Έχετε αναρωτηθεί ποια είναι τα μυστικά για την κατασκευή ενός λειτουργικού και αναπαυτικού καναπέ? Η αγορά καναπέ είναι μια σημαντική επένδυση για το σπίτι. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα εξής βασικά σημεία: τη χρήση του καναπέ, τη ποιότητα κατασκευής του και τις διαστάσεις του χώρου. Το βασικό ξύλο που χρησιμοποιούμε στην κατασκευή του σκελετού ενός καναπέ είναι μασίφ ξύλο οξιάς. Τα αφρόδη υλικά που χρησιμοποιούμε στα καθίσματα ενός καναπέ είναι λάστιχα υψηλής πυκνότητας. Όλοι οι καναπέδες είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι στις διαστάσεις, τη διάταξη και στο ύφασμα που επιλέγει ο πελάτης. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα πάρα πολύ μαλακό ή ένα ενδιάμεσο ή ένα πολύ σκληρό κάθισμα. Χρησιμοποιούμε πρώτη ποιότητα υλικά για να έχουμε μια πολύ μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Γι' αυτό είμαστε και σε θέση να δίνουμε μέχρι και δεκαετή εγγύηση για τα σαλόνια που κατασκευάζουμε. Η Kourtney Kardashian έχει γίνει γνωστή και στη χώρα μας από την ομώνυμη τηλεοπτική παραγωγή, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Αμερική και με φαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά και από την πρόσφατη επίσκεψή της σε ένα δικό μας νησί, στη Μύκονο. Ο προσωπικός της χώρος τώρα, αλλά και οι ιδέες για να τον πλησιάσουμε αισθητικά, δεν θα μας άφηναν αδιάφορους. Στο living room, οι μπλε πολυθρόνες ενώνονται με τον αφηρημένο πίνακα και γίνονται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στο δωμάτιο ψυχαγωγίας, η διακόσμηση έχει αρκετά mix and match στοιχεία, καθώς το μοντέρνο ανάκλυντρο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις vintage πολυθρόνες και το ethnic κάθισμα του πιάνου. Πιο αέρινο είναι το στυλ της τραπεζαρίας, με τις διάτριτες πλάτες των καθισμάτων να ισορροπούν με τις πλεκτές πολυθρόνες και τα φρέσκα φρούτα και λουλούδια. Μεταλλικοί τόνοι έχουν επιλεχθεί για το family room και την κουζίνα. Τη μοναδική διαφορά κάνει το δωμάτιο της μικρής κόρης της Kourtney, που είναι πλημμυρισμένο με αποχρώσεις του ροζ και χαρούμενα σχέδια. Ο βεραμάν πολυέλαιος πάνω από την κούνια δημιουργεί ένα παιχνίδι χρωμάτων και χαρίζει μια πιο πολυτελή νότα. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα μπορούσατε να αντιγράψετε την κρεβατοκάμαρα της Kourtney, που κινείται και αυτή στα ίδια ασπρόμαυρα στοιχεία. Επενδύστε το κεφαλάρι και τα πόδια του κρεβατιού σας με μαύρο βελούδο και απλώστε μπέζ και πάσματα και διακοσμητικά μαξιλάρια με μεταλλικές και χρυσές ρίγες σαν επιπλέον στοιχεία. Επιλέξτε μεγάλα κομμωδίνα σε μέγεθος ιρταριέρας σε μαύρο ματ χρώμα και τοποθετήστε πάνω τους χρυσαφή φωτιστικά, χαρίζοντας έτσι μια αίσθηση πληθωρικότητας στο χώρο. Τοποθετήστε μπροστά από το κρεβάτι, στο ύψος των ποδιών του, μια σιρταριέρα σε λευκή λάκα για να δώσετε φως στο δωμάτιο. Στις κουρτίνες που θα διαλέξετε, καθώς και στο χαλί ή σε κάποιο runner, συνεχίστε τις μαύρες, λευκές και μπέζ αποχρώσεις και προτιμήστε σχέδια που πάνε να μιμηθούν την αυστηρότητα της ρήγας σε μια πιο χαλαρή μορφή. Τέλος, το ροζ love me γραμμένο με νέων γράμματα πάνω από το κρεβάτι θα έρθει να δώσει μια pop ιδέα στο χώρο σας και μια πιο ρομαντική διάθεση. You can feel the love.
Δερμάτινα είδη σπιτιού από έπιπλα μέχρι μικροαντικείμενα μπορούν να ταιριάξουν με όλα τα στυλ, τόσο μοντέρνα όσο και κλασικά. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι το δέρμα δεν πάβει να είναι μια επιλογή με διαχρονική αξία. Το δέρμα πλέον αποτελεί υπόδειγμα διαχρονικής γοητείας. Το συναντάμε από επένδυση σε έπιπλα έως λεπτομέρειες σε διακοσμητικά αντικείμενα. Το δέρμα μπορεί να συνδυαστεί άψογα με όλα τα στυλ σπιτιού. Από το μοντέρνο, βιομηχανικό, minimal, baroque, με τα πάντα. Ακόμα και με το country που πάει πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία πλέον σε αντικείμενα τα οποία έχουν λεπτομέρειες δερμάτινες, όπως είναι ένα μαξιλάρι με δερμάτινες λεπτομέρειες, αντικείμενα γραφείου με δερμάτινες πολύ ωραίες λεπτομέρειες, υπάρχουν σουπλά, υπάρχουν δίσκοι με δερμάτινα χερούλια, υπάρχουν σαν πανιέρες με δερμάτινα χερούλια, ακόμα και ένα χαλί το οποίο δίνει μια ζεστασιά αλλιώτικη στο χώρο και είναι και εύκολο στη συντήρησή του και στη καθαρισμό του. Κερδίστε ένα διπλό κρεβάτι London και στρώμα Advance συνολικής αξίας 2.300 ευρώ από τη Mediastrom. Στείλτε LS και NO ονοματεπώνυμο στο 54529. Κερδίστε ένα διπλό κρεβάτι London και στρώμα Advance συνολικής αξίας 2.300 ευρώ από τη Mediastrom. Στείλτε LS και NO ονοματεπώνυμο στο 54529. Η ιστορία της πολυθρόνας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Στα αρχαία χρόνια κυριαρχούσαν οι ξύλινες, πέτρινες και μαρμάρινες κατασκευές. Όσο πιο σημαντικό ήταν το πρόσωπο για το οποίο προοριζόταν η πολυθρόνα, τόσο πιο περίτεχνα ήταν τα σκαλίσματα και τα πολύτιμα υλικά που τη στόλιζαν. Στο Βυζάντιο και τον Μεσαίωνα, η πολυθρόνα άρχισε να αποκτά προσωπικότητα, συνεχίζοντας να αποτελεί δείγμα θέσης και κύρους για εκείνον τον οποίο φιλοξενούσε. Ακολούθησε η περίοδος με τα πολλά σκαλίσματα, τα χρυσοπίκυλτα μπράτσα και τις επενδύσεις με ακριβά υφάσματα. Κλασικός εκπρόσωπος της εποχής, οι πολυθρόνες και οι μπερζέρες της βασιλείας των Λουδοβίκων, με το σχήμα της μπερζέρας να έχει μείνει σχεδόν αναλύωτο στον χρόνο. Για περισσότερα από 100 χρόνια, ο σχεδιασμός πολυθρόνας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους κορυφαίους σχεδιαστές στον πλανήτη, με διαχρονικές δημιουργίες όπως η Egg του Άρνε Γιάκοψεν, η Μάμα του Γκαετάνο Πέσκε, η Ουασίλη του Μαρσέλ Μπρουέρ, η Μπαρσελόνα του Μίες Βαντερόχε και πολλές άλλες. Η υπόσταση της πολυθρόνας παραπέμπει κατά κύριο λόγο στην άνεση. Υπάρχουν πολυθρόνες για ανάπαυση ή διάβασμα, για κουβέντα ή απομόνωση και γιατί όχι σε κάποιες περιπτώσεις έργα τέχνης και σημεία αναφοράς για το χώρο. Ο αγοραστής έχει την ευκαιρία επιλογής από μια μεγάλη σειρά προϊόντων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες του χώρου του. Κλασικές υφασμάτινες πολυθρόνες με σήμα κατά τεθέν την ποιότητα είναι τόσο η εντυπωσιακή πολυθρόνα με ζεστό καρό υφασμα και πόδια από μαόνι πάνω σε τροχούς. Μια άλλη επιλογή, η πολυθρόνα με καρό υφασμα και καπιτονέ πλάτη. Η τροχύλατη με καπιτονέ πλάτη και φλωράλ υφασμα. Η πολυθρόνα με καρό υφασμα. Και η συγκεκριμένη πολυθρόνα με μπράτσα και πόδια από μαόνι. Αναζητώντας μια μοντέρνα και σύγχρονη λύση, οι επιλογές είναι πολυθρόνα σε λούστρα καρυδιάς και ύφασμα πτή καρό, κομψού σχεδιασμού πολυθρόνα από φυσικό ξύλο δριός, ντεκαπέ, και αυτή πολυθρόνα σε φυσικό ξύλο δριός και πλάτη από πλεκτό καλάμι. Από την γκάμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι εντυπωσιακές και διαχρονικές μπερζέρες, όπως αυτή σε ρουστή κύφος με δρύνο σκελετό και παλαιωμένο δέρμα εξαιρετικής ποιότητας, και η μπερζέρα με ψηλή ξύλινη πλάτη σε φυσικό ξύλο δριός. Στα προηγούμενα επεισόδια μας, οι φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολεγίου του Ομίλου ΑΚΜΗ επισκέφθηκαν, είδαν από κοντά και ανέλαβαν να διαμορφώσουν από την αρχή έναν χώρο που φιλοξενεί το χαμόγελο του παιδιού. Σήμερα θα παρακολουθήσετε την πρώτη φάση του project και τις προτάσεις τους σε σχέση με την εξέλιξη των εργασιών.
κάνετε, παιδιά? Καλά, εγώ. Πώς είστε? Θυμήστε μου, παιδιά, ποιο χώρο είχατε αναλάβει εσείς? Το δύσκολο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι βλέπουμε, τι θα μου δείξετε? Ουσιαστικά έχει μια αποτύπωση. Βρήκαμε ότι είναι 35 τετραγωνικά, δηλαδή στην ουσία είναι μικρός χώρος. Ναι. Οπότε προσπαθήσαμε να μην το μπουκώσουμε και να μην κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο για να κάθονται όλα τα παιδιά μαζί. Αν παραμείνει εδώ το πιάνο, θα πρέπει να σκεφτούμε και την ηχομόνωση, έτσι ώστε να μην ενοχλείται ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι εδώ το γραφείο του. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σε επικοινωνία με το σπίτι, στο χαμόγελο του παιδιού, μπορούμε να δούμε αν τελικά είναι ένα απαραίτητο στοιχείο οπωσδήποτε ή να το αφαιρέσουμε. Γιατί αν δούμε ότι εδώ βγαίνει άλλο ένα καθιστικό που μπορεί να διαχωρίζονται οι παρέες και οι ηλικίες, ίσως εξυπηρετεί πάρα πολύ. Ίσως θα μπορούσαν να απομονωθούν εδώ τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και εδώ τις μικρότερες για να έχουν μεγαλύτερη άπλα στην ουσία. Δηλαδή βγαίνει στην ουσία ένα καθιστικό εδώ, πιο μικρό. Να, και αν έχετε βάλει εδώ τη τηλεόραση που είναι και η μόνη καθαρή επιφάνεια που του βλέπω. Και υπάρχει και η. Έχουν όλοι οπτική. Να. Άρα το κρατάμε ένα ερωτηματικό αυτό. Να. Ωραία. Αυτές οι δύο κατόπιες που έχουν δημιουργηθεί, η οποία στη μία συμπεριλαμβάνεται και το πιάνο, πιστεύω ότι λειτουργούν και οι δύο. Απλά αν τελικά διαμορφωθεί ένας δευτερεύον χώρος για διαφορετική ηλικία, θα είναι, πιστεύω, ότι καλύτερα θα μπορούσε να γίνει για το συγκεκριμένο χώρο. Πού βρισκόμαστε, σε τι στάδιο, τι μου έχετε ετοιμάσει, ώρα να δω? Λοιπόν, εμείς είμαστε στο γραφείο του ψυχολόγου. Ωραία. Εδώ είναι η υπάρχουσα κατάσταση με τις ντουλάπες, τις παροχές, τα ηλεκτρολογικά που είχε μέσα. Και εδώ είναι τι θέλουμε να διώξουμε, δηλαδή άμα μπορούμε οι ντουλάπες να φύγουν για να μείνει και ένας ο χώρος και να τον εκμεταλλευτούμε τελείως, γιατί είναι μικρός, είναι μόνο 16,5 τετραγωνικά μέτρα. Εδώ έχει ένα παράθυρο κλειστό και θέλαμε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο να είναι από εδώ η κύρια είσοδος. Αυτό είναι το παράθυρο που επικοινωνεί είναι αυτό με εδώ το πέρα. Καθιστικό. Ναι. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Πετυχαίνετε δύο πράγματα. Και κρατάτε την επιφάνεια εκεί να τη χρησιμοποιήσετε για αποθήκευση. Και κρατάτε και το φως και δεν μπαίνουν τα παιδιά από δευτερεύοντα χώρο. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που έχουμε βγάλει είναι άρτιο. Θα εξυπηρετήσει πολύ τα παιδιά από το χαμόγελο του παιδιού και ο χώρος του ψυχολόγου θα είναι και ένας χώρος ενός επαγγελματία, αλλά και ευχάριστος για τα παιδιά που θα βρίσκονται μέσα την ώρα που θα μιλάνε με τον ψυχολόγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πώς είστε? Γεια σας. Έτοιμοι είμαστε? Πάσχα μου, τι? Ναι, τι είμαστε? Πάντα. Λοιπόν, εσείς είχατε αναλάβει τον αποθηκευτικό χώρο. Ναι. Σωστά. Το διάδρομο αυτό που οδηγεί σε μπάνιο κλπ. Και είπαμε κιόλας να ασχοληθούμε και λίγο με την κουζινούλα. Ωραία. Να βάλουμε κάποια ντουλάπια και με το μπάνιο, επειδή είδαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Σωστά. Δείξτε μου. Τι ωραία πράγματα έχετε κάνει. Να δω. Τι έχουμε. Είχαμε σκεφτεί μήπως γινόταν. Το είχαμε ζητήσει και από την άλλη ομάδα να κλείναμε κάποια πόρτα. Το είδα και είμαι σύμφωνη. Ωραία, τέλεια. Εγώ πρότεινα στα παιδιά δίπλα, θα το μάθουμε, θα ρωτήσουμε στο χαμόγελο αν μπορούμε να το κλείσουμε και όλο. Για να έχετε όλη την επιφάνεια και να αφήσουμε πάνω ψηλά, να έχει ένα ανοίγμα σαν φεγγίτη, όχι ακριβώς φεγγίτη, να είναι αρκετά άνοιγμα και να χρησιμοποιήσουμε τα κάτω στοιχεία. Άρα, στις προσεχώς εργασίες σας, αυτά που πρέπει να κάνετε, ολοκληρώστε και αποφασίστε από κοινού τι γίνεται με ανοίγματα, κατασκευές κλπ. Μου ετοιμάζετε σχεδιαστικές λεπτομέρειες για τα έπιπλα για να τα δώσουμε για κατασκευή. Να μην αργήσουνε. Εντάξει. Okay. Μια λίστα, συνεχίζετε και με τους άλλους. Ωραία. Τώρα το επόμενο στάδιο που είναι να βγούμε στην αγορά και να ψάξουμε και μόνοι μας και με τη βοήθεια της ίσης τα πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε. Είναι αρκετά ενδιαφέρον, δεν έχει ξαναγίνει, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε στο θεωρητικό επίπεδο. Τώρα περνάμε σε πιο πρακτικό, θα βγούμε έξω στην αγορά και θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να είναι αρκετά ενδιαφέρον, να βγει κάτι, ένα καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, guys, ζωή, σε έπιασα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, είσαστε σούπερ, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά, μπράβο. Πρέπει να οριστικοποιήσετε τώρα μεταξύ σας. Οκ, τα έχουμε πει με την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Θέλω να καταγράψετε τις ερωτήσεις που έχουμε για το σπίτι, για το χαμόγελο του παιδιού, τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε, για το πιάνο, αν το κρατάμε ή όχι, για την πόρτα τη γυάλινη, αν έχουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα κτλ. Ή το παράθυρο που θέλουμε να κλείσουμε. Εντάξει, να τα αριστικοποιήσουμε. Και για την επόμενη εβδομάδα θα τα έχουμε καταγράψει όλα αυτά σαν εργασίες, δηλαδή τι κρατάμε, τι πρέπει να δημιουργήσουμε, τι εργασίες χρειαζόμαστε.
το αισθητικό σε μία κάτωψη όλοι οι χώροι μαζί και να δουλευτεί το αισθητικό. Χρώματα, πώς θα γίνουν οι οροφές, φωτισμός, έπιπλα, τι όγκους χρειαζόμαστε. Εντάξει, όλα καταγεγραμμένα ώστε να μπορούμε να τα πάρουμε αυτά που θα ετοιμάζετε και να βγούμε στην αγορά μετά να αρχίσουμε να το υλοποιούμε. Οκ, απορίες? Καλυμμένοι όλοι, εντάξει. Καλά, αν χρειαστείτε κάτι θα με πάρετε. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Οι φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολεγίου έχουν όρεξη για δουλειά αλλά και καταπληκτικές ιδέες. Τολμώ να πω ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει και θα ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Και το πιο σημαντικό, να γίνει ένας χώρος που θα αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά. Ας περάσουμε όμως στο επόμενο θέμα μας. Ένα αφιέρωμα στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ξυπνήσετε και εσείς το παιδί μέσα σας, διακοσμώντας το περιβάλλον σας με mix and match στοιχεία. Η διαμόρφωση ενός χώρου με mix and match στοιχεία δεν είναι παρά η διακόσμηση του χώρου μας με αντικείμενα που αγαπάμε και θαυμάζουμε ιδιαίτερα και ας μην ανήκουν στο ίδιο στυλ. Για παράδειγμα, μέσα στην τραπεζαρία μας μπορούμε να επιλέξουμε ένα μοντέρνο τραπέζι και να το πλαισιώσουμε με διαφορετικά στυλ καθισμάτων, κάποιες παλιές πολυθρόνες γιαγιάς και μαζί με ένα μοντέρνο σχέδιο που έχουμε δει και μας αρέσει. Τις Art Deco καρεκλοπολυθρόνες τις συνδυάζουμε με ένα παλιό μπουφέ, όχι απαραίτητα στο ίδιο χρώμα με το τραπέζι. Τα διακοσμητικά στοιχεία του χώρου μπορεί να είναι πίνακες ζωγραφικής μαζί με ένα βιομηχανικού χαρακτήρα γλυπτό. Ακόμα, στον ίδιο χώρο μπορούν να συνυπάρξουν ένα απλό κρεβάτι με ένα γραφείο σε πιο βαριά και κλασική φόρμα μαζί με μια πολυθρόνα βικτοριανής εποχής. Μοναδική πινελιά μπορεί να δώσει ένα μοντέρνο side table που έρχεται σε αντίθεση με τον περίτεχνο σκαλιστό καθρέπτη και τις παλιακές κορνίζες. Επιλέξτε να δώσετε στο γραφείο σας μια πιο luxury νότα επιπλώνοντάς το με ιδιαίτερα κομμάτια σε ασπρόμαυρους τόνους. Τολμήστε να συνδυάσετε ένα μοντέρνο καθρέφτη με ένα vintage γραφείο και συμπληρώστε το puzzle με ανάμεικτα διακοσμητικά στοιχεία όπως ethnic γλυπτά, μοντέρνες λάμπες και βάζα σε πιο κλασικές γραμμές. Στη Mix and Match διακόσμηση μπορείτε χωρίς δεύτερη σκέψη να δημιουργήσετε αντιθέσεις χωρίς να φοβάστε μήπως ξεπεράσετε τα όρια του επιτρεπτού. Απλά προσπαθήστε να έχετε ένα ισορροπημένο και καλέστε το αποτέλεσμα. Κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να δίνετε σημασία στη ζωή σας, αλλά και στο χώρο σας.